υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στο αφήγημα που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Και πριν τρεις μήνες να το έλεγε θα ήταν λάθος. Αλλά αυτό το αφήγημα που λέει ότι αυξάνεται το εισόδημα, κύριε Μαρινάκη, των οικοκυριών. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο κύριος Σταϊκούρας ο ίδιος το ανακάλεσε τέλη Γενάρη, θυμάμαι καλά, σε κάποια εκπομπή που είπε στο δημοσιογράφο ότι αντιλαμβανόμαστε ότι στριμώχνονται πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Λοιπόν, στρίμωγμα και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν υπάρχει. Αυτό υπονόταν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Γενάρη. Κάποια στιγμή να σταματήσει το παραμύθι, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει, δεν είναι. Εσάς η αύξηση από πού σας προκύπτει? Είναι επίσημο στοιχείο. Με βάση την τριμηνιαία αρχή της στατιστικής, είναι αυξημένο το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών κατά 3,5%. Προφανώς αναφέρεται. Δεν εννοείται την αποταμίευση που κάναμε στην πανδημία. Αυτό είναι άλλο. Αυτή είναι η αύξηση των καταθέσεων που και αυτό υπάρχει. Αλλά αυτό προφανώς υπάρχει γιατί δεν δαπανώνται χρήματα σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα επικαλούμε κάτι τέτοιο. Προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δεδομένο ότι μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλή ώρα και να λέμε να μειωθούν και άλλοι φόροι, να αυξηθεί και άλλο κατώτατος μισθός. Γενικότερα η αριστερά, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό είναι πρωταθλητές. Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δίνουν χρήματα. Μέσα από πορείες, μέσα από καταλήψεις, μέσα από αιτήματα, μέσα από τις τηλεοράσεις. Και πραγματικά η μόνη περίοδος που δεν έδωσαν ή δεν μείωσαν φόρους ή δεν έκαναν ό,τι έλεγαν όλα τα υπόλοιπα χρόνια, ήταν να κυβέρνησαν.